Αχτιόγλου. Κυρία Αχτιόγλου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και καταλαβαίνετε, γιατί πήρατε και μια πρώτη γεύση από την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως εδώ, ότι όλοι κρεμόμαστε από τα χείλη σας, έτσι. Λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των συντάξεων. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα ευχάριστα. Χθες είχαμε την υπουργική απόφαση ευχάριστα εντός εισαγωγικών για την αδήλωτη εργασία. Είχαμε τα στοιχεία της Ελστάτ για την ανεργία που για πρώτη φορά βλέπουμε να σπάζει το φράγμα του 20%. Λοιπόν, και βεβαίως και το θέμα των συντάξεων. Να τα αφήσουμε για την συνέχεια. Ναι, χθες είχαμε πραγματικά μια αισιόδοξη ανακοίνωση από την Ελστάτ που επιβεβαιώνει αυτή την καθοδική πορεία της ανεργίας. Είμαστε πλέον κάτω από το 20%, στο 19,5% για το Μάιο του 2018. Σε πραγματικούς αριθμούς, πόσοι περισσότεροι βρήκαν δουλειές? Στην πραγματικότητα, οι άνεργοι είναι περίπου 900.000 στη χώρα αυτή τη στιγμή, 920.000. Είχαμε ξεπεράσει η χώρα, εννοώ, το 1 εκατομμύριο των ανέργων. Στην διακυβέρνησή μας, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε μια σημαντική πτώση της ανεργίας. Είναι κοντά στις 7 ποσοστιαίες μονάδες πια, η πτώση μέσα σε 3,5 χρόνια. Αυτό αναμφίβολα είναι πολύ θετικό και αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. Δείχνει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σε 3 μέτωπα στην πραγματικότητα, ανάταξη της οικονομίας, που είναι το πρώτο και το βασικό, να ενισχυθεί η εσωτερική ζήτηση, να δημιουργηθούν θέσεις, στον τομέα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ στις επιπτώσεις του στην εργασία, αλλά και στο ζήτημα των προγραμμάτων απασχόλησης εργασίας που εκπονούμε, που είναι αρκετά στοχευμένα πια. Αυτή είναι μια προσπάθεια σε 3 άξονες, η οποία αποδίδει καρπούς. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία. Παραμένει το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Έτσι, αυτό το έχουμε απόλυτη συνέστηση αυτού. Κυρία Αχτιόγλου, και η μείωση των ποσοστών δεν έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, το ότι υπάρχουν εποχικές δουλειές και ασχολείται κόσμος? Πάντα αυτούς τους μήνες παρατηρείται μια πιο μεγάλη, έτσι, αποκλιμάκωση της ανεργίας. Ενώ πάντα από το 2015 και μετά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, από το 2011 και μετά, είχαμε μονίμως αυξήσεις στο ποσοστό της ανεργίας, με το δυσθεώρητο ποσοστό που είχε φτάσει στα μέσα του 2013, δεν κάνω λάθος, κοντά στο 28%. Έτσι. Πάντα παρατηρείται μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, αλλά ως συνολική εικόνα έχουμε διαρκή αποκλιμάκωση της ανεργίας. Άρα, ως συνολική εικόνα, δεν περιμένουμε να έχουμε μεταβολές, δηλαδή να ξανααυξηθεί σημαντικά, να ξαναξεπεράσει το 20. Θεωρώ ότι πια θα μιλάμε με νούμερα που θα είναι κάτω του 20. Mm-hmm. Ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητικό το ποσοστό της ανεργίας, αλλά δείχνει ότι η προσπάθεια που γίνεται αποδίδει καρπούς. Και άρα συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Εφησυχασμός όμως δεν χρειάζεται. Αναφερθήκατε και στην αδήλωτη εργασία. Μπορεί να έχουμε αυτή την απόφαση με τα πρόστιμα που κλιμακώνονται και δίνουν κίνητρα στους εργοδότες να προσλάβουν τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να αποφύγει τη βαριά καμπάνα και το πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Ωστόσο, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μορφές, υποδηλωμένη εργασία, για παράδειγμα. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Η υποδηλωμένη, δηλαδή να δηλώνεται κανείς για λιγότερες ώρες από ό,τι πραγματικά εργάζεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, με τη χθεσινή υπουργική απόφαση, ενεργοποίησαμε το νόμο που ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή, που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, που άλλαξε όλη την αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Το κεντρικό του νόημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Ενώ μέχρι προηγούμενα, με το σύστημα που ίσχυε, απλώς είχαμε μια τιμωρητική λογική στον εργοδότη και δεν επηρεαζόταν καθόλου ο εργαζόμενος, πλέον είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος, διότι καταρχήν του καταβάλλονται 3 μήνες ένσημα, άρα ασφαλίζεται για 3 μήνες. Από τη στιγμή που θα τον πιάσουμε αδήλωτο, να έχει αδήλωτο, τον ασφαλίζει για 3 μήνες υποχρεωτικά. Και εν συνεχεία δημιουργούμε κίνητρα για την πρόσληψή του. Μειώνεται το πρόστιμο πολύ, αρκετά, εφόσον γίνονται προσλήψεις, και η μείωση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της σύμβασης που γίνεται. Ήταν αναγκαστική αυτή η αλλαγή, γιατί δεν απέδωσε το μέτρο εισπρακτικά του προστίμου? Όχι, εισπρακτικά δεν έχουμε πρόβλημα στο ΣΕΠΕ. Αυτό είναι μια παραφιλολογία. Τα πρόστιμα σε μεγάλο βαθμό εισπράττονται του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι και η ελεγκτική δουλειά που γίνεται είναι μια προσεκτική δουλειά από το Σώμα. Δεν μπαίνουν πρόστιμα έτσι άκρητα και χωρίς μια αυτοματοποίηση. Ένα τελευταίο πάνω στην αδήλωτη εργασία. Μου δίνεται το δικαίωμα, θα προσλάβω τον εργαζόμενο, θα γλιτώσω το πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως έχω τη δυνατότητα ως εργοδότης
να διώξω κάποιον άλλον. Όχι, υπάρχει πρόβλεψη μέσα στον νόμο, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ότι δεν μπορεί να μειώσει το προσωπικό που έχει, δεν μπορεί να προσλάβει εμένα και να απολύσει τον διπλανό, ούτε μπορεί να αλλάξει τη σχέση εργασίας που έχει με το υφιστάμενο προσωπικό, να προσλάβει εμένα και τον άλλον που τον είχε πλήρη απασχόληση να τον κάνει μερική. Οφείλει να διατηρήσει, η δικλίδα ασφαλείας είναι αυτή του νόμου, ότι οφείλει να διατηρήσει το καθεστώς το εργασιακό και το προσωπικό ως είχε και να προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο για να έχει αυτή τη σημαντική έκταση. Για να πάμε, κυρία Χτσιόγλου, τώρα στη μείωση των, μάλλον των συντάξεων και όλοι αναρωτιούνται αυτοί που μας βλέπουν τι θα γίνει το 19 με τη μνημονιακή δέσμευση που προβλέπει 3 δις μειώσεις εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των συντάξεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και εσείς πριν από κάποιο διάστημα είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδεχομένως να υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση μετά τις 20 όταν θα σηματοδοτεί και την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Πλησιάζει ο καιρός. Εκτιμάτε ότι είναι πρόσφορο το έδαφος από ελληνικής πλευράς να διεκδικήσει αυτή την επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους προκειμένου να υπάρχει, να μην υπάρξουν αυτές οι περικοπές που περιμένουμε? Καταρχάς, το μέτρο που αφορά στην προσωπική διαφορά δεν είναι ύψος 3 δις, είναι το 1% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει περίπου 1,8 δις. Είχαμε, όπως θυμάστε, διαπραγματευτεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και είχαμε καταφέρει μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, όπως λέγαμε, δηλαδή 1% καλά και κακά μέτρα. Που τα κακά μέτρα αφορούσαν τις συντάξεις, αλλά τα καλά αφορούσαν και ένα σύνολο κοινωνικών δαπανών. Από την πλευρά μας και τότε υποστηρίξαμε ότι το μέτρο αυτό δεν είναι ούτε δημοσιονομικά αναγκαίο, διότι τους στόχους τους επιτυχάνουμε ούτως ή άλλως, φάνηκε και τις προηγούμενες χρονιές, ούτε και διαρθρωτικά απαραίτητο όμως, καθότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει γίνει έχει οδηγήσει στο να στέκεται πια το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του και καλά δημοσιονομικά και σε επίπεδο κανόνων. Επομένως, αυτή η θέση δεν την είχαν απορρίψει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι στο τι συνέβαινε στη διαπραγμάτευση. Ευρωπαϊκοί θεσμοί άκουγαν με προσοχή αυτή την προσέγγιση τη δικιά μας. Ήταν περισσότερο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που επέμεινε, έχει μια αιμονή στο ζήτημα της συνταξιοδοτικής δαπάνης και συχνά αποδεικνύεται εσφαλμένη η επιμονή του αυτή, εννοώ και ως προς τα νούμερα, συχνά κάνει λάθη το δουνουτού στα νούμερά του. Αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι τα βήματα είναι ότι ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου και τυπικά έχει πλέον ολοκληρωθεί και εν συνεχεία θα δούμε όλα τα περιθώρια που έχουμε δημοσιονομικά προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στους συνταξιούχους. Εκτιμώ ότι υπάρχει το περιθώριο προκειμένου να το ξαναδούμε όλο αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το περιθώριο τελικά η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως είχε εξ αρχής διατυπωθεί, να μπορέσει να κερδίσει χώρο και εντός των επομένως, Ευρωπαίων εταίρων. Το καλό σενάριο ποιο θα είναι, εάν βρείτε πρόσφορα έδαφος από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαϊκών Θεσμών? Καταρχάς, να πω ότι το είπε πολύ καλά και ο συνάδελφός σας πριν που, που τον άκουγα, που εξήγησε το τι θα συμβαίνει μετά τον Αύγουστο. Μετά τον Αύγουστο, μετά τις 20 Αυγούστου, δεν έχουμε πια διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως είχαμε μέχρι σήμερα. Μετά τον Αύγουστο τελειώνει αυτή η συνθήκη όπου για να διανυδοτηθούμε έπρεπε να εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές και έπρεπε μονίμως να ελεγχόμαστε ως προς το αν τηρούμε αυτά τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε τη δόση. Εδώ, όλη αυτή η συνθήκη το ζήτημα των περικοπών διακόπτεται, είναι μια, τελειώνημα, ολοκληρώνεται μια μνημονιακή δέσμευση που πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο 19 και όπως ξέρετε, το είπατε και εσείς, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει αιμονές. Πράγματι είναι μια μνημονιακή δέσμευση, πράγματι είναι ένας ψηφισμένος νόμος. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίθετο σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Αυτό όμως που σίγουρα λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι βλέπουμε ότι έχουμε πια το περιθώριο και δημοσιονομικά αλλά και σε επίπεδο πολιτικής, εννοώ συσχετισμών εντός της Ευρώπης, να επιδιώξουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας ακόμη, έχουμε λίγο περιθώριο ακόμη. Θα φανεί, το εναλλακτικό, θα το δείτε, και το αποτέλεσμα θα φανεί στον προϋπολογισμό τελικά για το 2019. Στην έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής και εκεί όμως το ίδιο ακριβώς αναφέρεται, ότι δεν είναι απαραίτητα δημοσιονομικά να πάμε σε περικοπές, αλλά πρέπει να τηρούνται αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Αυτό χρειάζεται μία διευκρίνηση, επειδή το ακούω πολύ συχνά ότι οι Ευρωπαίοι επισημαίνουν ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. Αυτό που κυρίως
κυρίως υπογραμμίζουν το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, όχι των μέτρων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα, όπως για παράδειγμα η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η ενοποίηση δηλαδή όλων των ταμείων σε ένα, όπως το ζήτημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, που ήταν επίσης μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Είναι ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων στις οποίες δεν πρέπει και δεν θέλουμε ούτως ή άλλως να κάνουμε πίσω. Δηλαδή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είχε ένα σύνολο πλέον εκτιμάτων, την οποία δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω. Αυτού του τύπου τις μεταρρυθμίσεις επιμένουν οι θεσμοί, ναι, ότι θα πρέπει να τηρούμε. Τώρα, και είμαστε διατεθειμένοι να τους στηρίξουμε. Ως Υπουργείος, εσείς ετοιμάζετε μια συμβιβαστική φόρμουλα στο διάστημα μετά τις 20, προκειμένου, ανάλογα φυσικά με τη στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι μας, να υπάρξει ένα συμβιβασμό? Είναι περισσότερο συνολικό το ζήτημα, δεν είναι ζήτημα μόνο του Υπουργείου Εργασίας αυτό. Έχει να κάνει με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα τους επιτύχουμε απολύτως και θα τους υπερβούμε και για το 2018, και θα φανεί και στο προϋπολογισμό του 19 ότι μπορούμε να τους επιτύχουμε το δίχως άλλο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε. Δεν είμαστε απολύτως αυτή τη στιγμή χρονικά σε θέση να πούμε ότι θα ισχύσει το ένα ή το άλλο, αλλά πολύ σύντομα θα έρθει κυρίως και το αποτέλεσμα. Αυτό σας χρεώνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι γενικώς μοιράζεται υποσχέσεις και υπάρχει μια ασάφεια. Κάτι συγκεκριμένο τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μπορεί να υποστηριχθεί και να υποθεί. Κοιτάξτε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι τελείως διαφορετικό να πάει η κυβέρνηση σε εκλογές με περικοπές συντάξεων και τελείως διαφορετικό το κλίμα αν καταφέρει και γλιτώσει αυτές τις περικοπές. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τα συγκεκριμένα τα είδαμε. Έτσι, κυβερνούσε πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο, είδαμε ποια είναι τα συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα ήταν η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% για τους νέους μέσα σε μια νύχτα, η εκτείναξη της ανεργίας στο 28% το 2013, την οποία τώρα κάνουμε απίστευτες προσπάθειες για να αποκλιμακώσουμε. Τα συγκεκριμένα ήταν οι 12 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, τα συγκεκριμένα ήταν οι απολύσεις στο δημόσιο. Επομένως, τα συγκεκριμένα δικά της τα έχουμε βιώσει. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα δικά μας είναι αυτά που ξεκινήσαμε να συζητάμε στην αρχή. Mm-hmm. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα. Έχουμε κάνει μια αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος, στέκεται στα πόδια του. Προσπαθούμε εντατικά να τελειώσουμε με το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που παραλάβαμε. Ένα πολύ μεγάλο βάρος που ταλανίζει τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα. Το στοίχημα του Αυγούστου θα επιτευχθεί. Το στοίχημα του Αυγούστου θα πάει λίγους μήνες πιο κάτω, αλλά νομίζω ότι εντός του χρόνου θα επιτευχθεί το στοίχημα. Δουλεύουμε πραγματικά εντατικά. Αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις είναι κάτω από τις 50.000 πια. Mm-hmm. Αυτό είναι μια. Μπορεί να ακούγεται πολύ για εσάς και για ένα συνταξιούχο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας όταν παραλάβαμε περισσότερες από 400.000 απλήρωτες, ναι, παροχές, κύριες επικουρικές και εφάπαξ. Είμαστε άρα σε ένα καλό δρόμο σε σχέση με αυτό και βάζουμε και κάποιους κανόνες πια στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για κανονικότητα ή ομαλότητα, αλλά σίγουρα σιγά σιγά βελτιώνονται κάτω τα πράγματα. Από 50.000 οι εκκρεμείς συντάξεις μας. Οι κύριες. Και με τα εφάπαξ. Τα εφάπαξ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε κάτω από τα 60.000 εφάπαξ αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Τώρα, στη ΔΕΘ, ποια είναι η εισήγησή σας από την πλευρά του Υπουργείου προς τον Πρωθυπουργό, ποια θα είναι τα μηνύματα σε ό,τι αφορά τον τομέα το δικό σας, από εδώ και πέρα, τι θα θυματοδοτήσει δηλαδή ο τομέας της κοινωνικής ασφάλειας και εργασίας για την επόμενη περίοδο, που θα είναι κρίσιμη και προεκλογική περίοδος από την πλευρά του Υπουργείου σας, ποια είναι τα μηνύματα, τα θετικά από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πια πηγαίνει λέγοντας ότι ολοκληρώνουμε το πλαίσιο των μνημονίων, ολοκληρώθηκε η ιστορία αυτή, αυτή πολύ τραγική έτσι, κατάσταση και για την πολιτική ζωή της χώρας, γιατί είναι μια πραγματική ομοιρία να πρέπει για να ασκήσεις πολιτική να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και να σου επιβάλλονται και πράγματα τα οποία δεν έχεις εσύ μέσα στον πολιτικό σου χάρτη. Άρα ολοκληρώνεται πια, έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνθήκη, έχουμε μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας, ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι πάνω από το 2% πια. Και πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο σε γενικές γραμμές έχει αποτυπωθεί και στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκε στο Eurogroup. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε δηλαδή το τι σκοπεύουμε να κάνουμε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια που ανοίγονται μπροστά μας από το 19 για τις πολιτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Το παρουσιάσαμε, το εισηγηθήκαμε και στη Βουλή. Είναι δημόσιο έγγραφο και μπορεί να το δει πια ο κάθε πολίτης. Mm-hmm. Από την πλευρά μας στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε τους εξής 3 άξονες στους οποίους δουλεύουμε. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τα εργασιακά, η επαναφορά των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, η οποία ξεκλειδώνει μετά τις 20 Αυγούστου. Άρα μετά τις 20 Αυγούστου οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται στη χώρα θα μπορούν να επεκτείνονται από τον ή την Υπουργό Εργασίας και θα υπερισχύουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις έναντι των ατομικών συμβάσεων ή των επιχειρησιακών. Αυτό άρα ξεκλειδώνει από τις 20 Αυγούστου. Η παρέμβαση πια του κράτους είναι ελάχιστη. Δηλαδή έχουν νομοθετηθεί αυτά που πρέπει να νομοθετηθούν, έχουν βγει σχετικές εγκύκλοι και πλέον επαφίεται και εκεί στους, στα όργανα των εργοδοτών και των εργαζομένων να προχωρήσουν σε συλλογικές συμβάσεις. Ο δεύτερος άξονας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αναγκαία προκειμένου να δοθεί μια δυναμική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων σε όλη τους την κλίμακα. Και ο τρίτος άξονας είναι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, αδήλωτη, υποδηλωμένη εργασία και άλλες μορφές παραβατικότητας. Κατώτατος μισθός, να μείνουμε λίγο, γιατί βεβαίως η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επενδύσει πολύ στην αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν απέδωσε στην μείωση της ανεργίας. Βέβαια, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία ο κατώτατος μισθός, δηλαδή αμέσως μετά την έξοδο στα μνημόνια ως διαμαγείας μπορούμε να μιλάμε για άλλα μεγέθη, για άλλα νούμερα. Υπάρχει μια διαδικασία, ο κοινωνικός διάλογος με τους... Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θεσμοθετημένη διαδικασία, την οποία έχουμε σκοπό να ακολουθήσουμε μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, μετά τις 20 Αυγούστου δηλαδή, που έχει πράγματι κάποια στάδια, δηλαδή κάποια reports από συγκεκριμένους φορείς της χώρας, επιστημονικούς εννοώ κυρίως, έναν κοινωνικό διάλογο και τελικά μια εισήγηση η οποία θα καταλήγει στον Υπουργό και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το πόση μπορεί να είναι η αύξηση αυτή. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό και στην Πορτογαλία, η οποία μετά την έξοδο από το πρόγραμμα έκανε σχεδόν κάθε χρόνο μικρές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι δεν ισχύει το επιχείρημα των δανειστών ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, να αυξηθεί η ανεργία δηλαδή επειδή ανεβάζει τον κατώτατο. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό και πια δεν το επιβεβαιώνουν ούτε οι μελέτες της Κομισιόν. Πρόσφατες μελέτες που διάβασα λένε ότι μια μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό ίσα ίσα που δίνει ενεργοποιεί τη ζήτηση και άρα μπορεί να αυξήσει τελικά τους εργαζόμενους στη χώρα. Αυτή η αύξηση θα έρθει σταδιακά? Αυτή η αύξηση θα ξεκινήσει οπωσδήποτε εντός της δικιάς μας θητείας, εξάλλου είναι και η βασική μας δέσμευση αυτή, και εν συνεχεία κάθε χρόνο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, κάθε χρόνο εξετάζονται βασικά μεγέθη της οικονομίας και γίνεται εκ νέου εισήγηση για το αν πρέπει να αυξηθεί παραπάνω. Και ο ΣΕΒΕΤ, δεν είναι κοινωνική εταιρεία. Δεν είναι απαραίτητη, είναι απαραίτητος ο κοινωνικός διάλογος, δεν είναι απαραίτητη η συμφωνία των κοινωνικών εταιρεών. Τώρα, σηματοδοτεί 20 Αυγούστου την έξοδο από το πρόγραμμα. Αυτό που γνωρίζετε καλύτερα είναι ότι επιμερούν οι αριθμοί, μειώνονται πραγματικά, υπάρχει βελτίωση και με τη μείωση της ανεργίας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα σηματοδοτήσει και την αίσθηση ότι τα πράγματα βελτιώνονται? Γιατί μπορεί να επιμερούν οι αριθμοί, ο κόσμος όμως ακόμα ταλαιπωρείται, περνάει δύσκολα, υπάρχουν και οι δεσμεύσεις που αν δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με τις συντάξεις, θα υπάρξουν νέες μειώσεις, θα υπάρχουν μέτρα μπροστά που πρέπει να εφαρμοστούν. Τι είναι αυτό που εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει και θα σηματοδοτήσει την επαναφορά στην κανονικότητα, να το πω έτσι? Δεν είναι η έξοδος το πρόγραμμα, ωραία, σηματοδοτεί μια ωραία ημερομηνία, μια φιέστα, από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που θα σηματοδοτήσει στην επιστροφή και πάλι στην όσο μπορεί κανείς κανονικότητα, γιατί αυτά που έχουν υποστεί οι Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια είναι δυσβάστακτα. Είναι γεγονός ότι η έξοδος από το πρόγραμμα μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά για το πώς ασκείς πολιτική, μπορεί όμως να μην είναι απολύτως αισθητή την επόμενη μέρα στον, στον Έλληνα πολίτη, αν αυτό δεν συνδυαστεί με μια συγκεκριμένη πολιτική. Στο δικό μας σχέδιο όμως δεν έχουμε σκοπό. Πρώτα απ' όλα, αυτά για φιέστες και τα λοιπά δεν μας περνάνε καν από το μυαλό. Δεν σχεδιάζουμε την πολιτική στη βάση αυτού. Νομίζω τουλάχιστον αυτό να έχει γίνει κατανοητό στον κόσμο. Όμως αυτή η έξοδος βασικά συνεπάγεται και μία σειρά μέτρων, θετικών μέτρων πολιτικής, κυρίως κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα βοηθήσουν στην καθημερινότητα τους ανθρώπους. Αυτό έχει περισσότερη αξία και ίσως λιγότερο το αν μία δανειακή συνθήκη λέει ότι ολοκληρώνεται στις 20 Αυγούστου.
Τι αλλάζει? Αλλάζει αυτό που είπαμε και προηγούμενο, ότι πλέον σχεδιάζουμε την πολιτική και εφαρμόζουμε πολιτικές, κυρίως κοινωνικές, με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Για παράδειγμα, έχει ήδη, να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο, έχει ήδη προβλεφθεί, είπα για τα εργασιακά, έτσι, αλλά για τα υπόλοιπα τμήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική και το ασφαλιστικό. Έχει ήδη προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το 2018 και θα υπάρχει αυτό, με συγχωρείτε, για το 2019, ότι θα υπάρχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από, από το 3,5%, με δεδομένη την επίτευξη του 3,5%, διαμορφώνεται ένας χώρος δημοσιονομικός, είναι άνω των 700 εκατομμυρίων, τον οποίο μπορούμε και θα τον αξιοποιήσουμε. Προς ποια κατεύθυνση? Με ένα μείγμα πολιτικής φοροελαφρύνσεων και κοινωνικών δαπανών. Αυτό το σχέδιο επεξεργαζόμαστε αυτό το χρονικό διάστημα και με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, που έχει το κομμάτι των κοινωνικών δαπανών, και το Υπουργείο Υγείας. Με ένα μείγμα πολιτικών φοροελαφρύνσεων και κοινωνικών δαπανών θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το 2019. Άρα ο συνδυασμός των πολιτικών για την εργασία που ήδη υλοποιούμε και εντατικοποιούνται μετά το Σεπτέμβρη, και των μέτρων αυτών που περιέγραψα, φοροελαφρύνσεων και κοινωνικών δαπανών εντός του 2019, σημαντοδοτεί οπωσδήποτε μια αλλαγή σελίδα που θα αρχίσει να τη ζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Θα πρέπει να αλλάξει και η συζήτηση και η ατζέντα. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα συζητάμε μόνο και τα θέματα του δικού σας Υπουργείου για τα επιδόματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και για άλλα πράγματα, για ανάπτυξη. Όχι μόνο με επιδόματα. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό χρεώνει και η Νέα Δημοκρατία, ότι στη Θεσσαλονίκη θα πάει ο Πρωθυπουργός και θα μοιράσει επιδόματα. Μισό λεπτό να πούμε κάτι. Ξαναγερνάω στο ότι το αναπτυξιακό σχέδιο που έχουμε ήδη παρουσιάσει και στο Eurogroup, πρώτα απ' όλα, η χώρα για πρώτη φορά έχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, οι πολιτικές που εφαρμόζονταν ήταν περίπου τυχαίες, βασισμένες σε ένα πολιτικό πρόγραμμα εξαγγελιών πριν τις εκλογές, το οποίο άλλοτε υλοποιούνταν και άλλοτε όχι. Τώρα έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο μιλάει σε βάθος πενταετίας κυρίως, δηλαδή εκεί επικεντρώνει τις πολιτικές του. Σε πολύ μεγάλο, σε κεντρικό σημείο του βρίσκεται η εργασία. Είναι σημαντικό, διότι στη δική μας προσέγγιση η εργασία είναι ο βασικός μοχλός για την επίτευξη της ανάπτυξης. Δεν είναι στο κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή, δεν συζητάμε για την εργασία με μια λογική που λέει θα έρθει η ανάπτυξη, θα παραχθεί πλούτος και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε με αυτόν. Μιλάμε για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, γι' αυτό και το ζήτημα των μισθών είναι τελικά κορυφαίο ζήτημα. Θεωρούμε ότι με την αύξηση των μισθών αυξάνεται η παραγωγικότητα και επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη που θέλουμε. Από εκεί και πέρα, η διανομή του πλούτου προφανώς αναγκάζει τη συζήτηση να πηγαίνει και στις κοινωνικές δομές, διότι είναι νούμερο ένα ζήτημα το να μπορείς να διαμορφώνεις ένα κοινωνικό πλέγμα τέτοιο που να μην έχει ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν έξω από την ανάπτυξη, αλλά να μπορεί η ανάπτυξη να διαχέεται στους περισσότερους. Παρ' όλα αυτά, η βασική επικέντρωση δεν είναι στα επιδόματα, αν και εγώ δεν τα απαξιώνω με αυτή τη λογική, διότι η δομή του κοινωνικού κράτους δεν σημαίνει την απαξίωσή τους μέσω επιδομάτων. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική πολιτική για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι μια κορυφαία σημασίας πολιτική, η οποία εξέλιπε από το ελληνικό κράτος παραδοσιακά. Δηλαδή, το πλέγμα των σχολικών κευμάτων, των βρεφονιπιακών σταθμών, των ενισχυμένων οικογενειακών επιδομάτων είναι μια εντελώς προοδευτική πολιτική, η οποία διαμορφώνει και τις δυνατότητες στις νέες μητέρες, για παράδειγμα, να εργάζονται. Άρα, μην το βλέπει κανείς ως μια επιδοματική πολιτική. Πρέπει να το δει ως ένα πλέγμα κοινωνικού κράτους που είναι αναγκαίο να υπάρχει, διότι στο τέλος της μέρας αυτό είναι και το νόημα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Να μπορείς να διασφαλίσεις βασικά κοινωνικά δεδομένα στους πολίτες σου. Για να έρθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών. Φυσικά είναι τραγικός ο απολογισμός, κύριε Αχτσιόγλου, και των νεκρών και οι ζημιές που έχουν γίνει δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Από πλευράς κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική διαχείριση? Κοιτάξτε, αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός εξ αρχής, ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι με πολύ σαφή τρόπο, από τη στιγμή που έχεις μια καταστροφή και μια τραγωδία που συνεπάγεται την απώλεια ζώων, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να πεις ότι όλα τα έκανα τέλεια. Και μόνο το γεγονός της ύπαρξης των θανάτων αυτών, της απώλειας ζωής, συνιστά ένα αντικειμενικό γεγονός, το οποίο δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να το αντιμετωπίσεις με μία αντίληψη που λέει όλα ήταν ιδανικά και τα ίδια θα ξαναγίνονται όπως και να. Το ακούσαμε αυτό που συναδέλφουσα στην κυβέρνηση όμως, στην αρχή, τις πρώτες ημέρες. Και είχαμε στη συνέχεια την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι εγώ αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και καλώ και τους υπουργούς να λάβουν τις ευθύνες τους.
Πρώτα απ' όλα να πω αυτό που έχει μια αξία, γιατί σχολιάστηκε με έναν τρόπο που νομίζω ότι δεν του αντιστοιχεί. Της συνέντευξης που δώσανε ο κύριος Τόσκας, ναι, ο αναπληρωτής, τότε υπουργός, και των αρχηγών της πυροσβεστικής. Στην συνέντευξη εκείνη οι άνθρωποι προσπάθησαν να αποδείξουν, και νομίζω ότι το έκαναν, ότι επιχειρησιακά έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή και ότι με βάση τα δεδομένα της στιγμής, δηλαδή πολύ, το πολύ έντονο... Αξιόγλου, η δήλωση του αρχηγού της πυροσβεστικής ότι θα έκανε πάλι το ίδιο, θα έπαιρνε πάλι τις ίδιες αποφάσεις. Αυτό που προσπάθησαν να αποδείξουν οι άνθρωποι τότε ήταν, στη δικιά μου αντίληψη τουλάχιστον, ήταν ότι επιχειρησιακά έκαναν ό,τι μπορούσαν με δεδομένο του εξαιρετικά αναπόδραστο γεγονός των φυσικών και των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή και της πάρα πολύ μεγάλης ταχύτητας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, και ότι δεν έγιναν σημαντικά λάθη ή σημαντικές παραλήψεις που μπορεί να ήταν καθοριστικά στο αποτέλεσμα. Μα ήταν, τότε, κύριε Αξιόγλου, ήταν προφανής η ολιγορία, όλα... ότι καταλάβαν τι έγινε στην περιοχή, γιατί ήταν το κομμάτι της πυροσβεστικής είχε επικεντρωθεί από νωρίς στην Κινέτα πολύ αργά. Δηλαδή, και το να λέει ο απερχόμενος πλέον αρχηγός πυροσβεστικής ότι θα έκανα πάλι το ίδιο πράγμα, τον ίδιο σχεδιασμό, εκτιμάται από πολλούς ότι ήταν τραγικό λάθος. Η θέση της κυβέρνησης, για να τοποθετηθώ, γιατί αυτή είναι και η δικιά μου και ο δικός μου ρόλος, είναι ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι όταν έχεις μια τέτοια τραγωδία, αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη, διότι είμαστε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη? Σημαίνει βασικά τρία πράγματα. Πρώτον, υλοποιώ άμεσα μέτρα υποστήριξης των πληγέντων, άμεσα, όσο πιο γρήγορα μπορώ, όσο πιο μεγάλα και σημαντικά και ελαφρυντικά μπορούν να είναι τα μέτρα αυτά, τα οποία ήδη υλοποιούνται, νομίζω με σημαντική ταχύτητα, και οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί το γνωρίζουν αυτό. Δεύτερον, ότι λαμβάνω όλα τα μέτρα ώστε αυτό το πράγμα, αυτή η τραγωδία να μην ξανασυμβεί στη χώρα. Εξού και οι δύο κορυφαίες πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, τόσο για το χωροταξικό ανασχεδιασμό, την αντιμετώπιση των οικιστικών στρεβλώσεων, όσο και για την πολιτική προστασία που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να δείξω ότι εγώ ως κυβέρνηση στέκομαι εδώ και αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με τη διερεύνηση αιτιών, πράξεων ή παραλήψεων, νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθούν με τον τρόπο που τους αντιστοιχεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι του αντιστοιχεί στην κατάσταση να καθόμαστε και να κάνουμε μαντεψιές ή να κάνουμε τους detective για το τι ακριβώς συνέβη και αν έγινε έτσι ένα λεπτό πριν ή ένα λεπτό μετά. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάτι πολύ σημαντικό. Ανθρώπινης ζωής. Απολύτως. Και πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες απολύτως, με τον τρόπο όμως που πρέπει να γίνει αυτό, με τα πρωτόκολλα που πρέπει να γίνει αυτό, διοικητικά και στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Στο επίπεδο της δικαιοσύνης ήδη γίνεται και διοικητικά επίσης έχει ξεκινήσει. Να γίνει και αυτές οι πρωτοβουλίες, κυρία Αξιόγλου, αν δεν αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτεία και στο κράτος, δεν θα έχουν και αποτέλεσμα. Γιατί όλοι αναρωτιούνται τι θα γίνει αν δεν οχυρωθούμε πάλι, τι θα συμβεί. Γιατί είμαστε μεσούς μιας περίοδου που μπορεί να υπάρξουν πάλι πυρκαγιές ομιγέννητο ή αργότερα θεομηνίες με καταστροφές από πλημμύρες το φθινόπωρο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι για το προηγούμενο, για τη διερεύνηση των αιτιών. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι θα συστήνεται μια ανεξάρτητη επιτροπή. Έχει γίνει ήδη η κρούση στον πολύ σημαντικό επιστήμονα, τον Goldhammer του Max Planck του Ινστιτούτου, ο οποίος είναι ειδικός στο ζήτημα των πυρκαγιών, αυτών των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Συστήνεται εξωτερική ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος όλες τις ενέργειες που έγιναν και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαλύει οποιαδήποτε έτσι, υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση συγκάλυψης ευθυνών. Θα γίνει αυτή η διερεύνηση, τα αποτελέσματά της θα φανούν, θα αποδοθούν οι ευθύνες και αυτή η διαδικασία θα είναι διαφανής. Νομίζω πως είναι σημαντικό και νομίζω πως είναι και παρακαταθήκη. Δηλαδή να παραμείνει αυτή η δομή ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Στο δεύτερο ζήτημα που αφορά την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών, νομίζω ότι τα 20 μέτρα που εξαγγέλθηκαν, που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και αφορούν την αντιμετώπιση οικιστικών στρεβλώσεων και της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, είναι υπέρα αρκετά εφόσον υλοποιηθούν, και αυτή η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να τα υλοποιήσει. Αφορούν τόσο την κατεδάφιση αυθερέτων, τους δασικούς χάρτες, την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, αφορούν την διάνοιξη των ρεμάτων και των προσβάσεων στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση αυτών. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή για μας απολύτως να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική πάνω σε αποκαίδια. Θα μπορούσε να υπάρχουν
κάνουν εκατέρωθεν κουνήματα των δαχτύλων κτλ. Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις πολιτικές αυτές που ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και να τις υλοποιήσουμε. Και το στίχημα βεβαίως των αυθαιρέτων και των κατεδαφίσεων τώρα, έτσι, να γίνει όπως είπατε και εσείς, να γίνει τάξη οι κατεδαφίσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι ξεκινάμε, υπάρχουν 3.200 αυθαίρετα στην περιοχή της Αττικής, για τα οποία υπάρχουν εκτελεστές πράξεις, και οι οποίες δεν είχαν εκτελεστεί και πολλές φορές βρίσκονταν και στα σερτάρια και έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί. Ναι. Ξεκινάμε με αυτό. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση που την έχει ανακοινώσει και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, με 61 αυθαίρετα που προτεραιοποιούνται, και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις αυτές και πριν το τέλος του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Φτάνουν όμως αυτές, αν δεν συνοδευτούν σε συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλα μέτρα, προκειμένου να μπει μια τάξη στα πολεοδομικά κάθε περιοχής που είναι βασισμένη σε μια άναρχη δόμηση. Υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, ενώ τις προηγούμενες μέρες, που αφορά και την συνεργασία των αποκεντρωμένων με το Κεντρικό Υπουργείο, προκειμένου να υλοποιούνται αυτές οι πολιτικές. Μεταξύ άλλων, εκτός από την κατεδάφιση ήδη υπαρχόντων αυθαιρέτων, την διάνοιξη των ρεμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να αποφεύγονται τραγωδίες όπως αυτές των πλημμυρών που βιώσαμε επίσης στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών προβλέπονται και μια σειρά από άλλα μέτρα που αφορούν τη συνεργασία, όπως λέω, της αποκεντρωμένης με την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να είμαστε απολύτως αποτελεσματικοί. Η επικέντρωση πρέπει να είναι στην υλοποίηση πια. Ο σχεδιασμός πια έχει γίνει, στην υλοποίηση. Σε ευέλικτα σχήματα, να μπορούν να λειτουργούν και όχι ο ένας να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, ποιος έχει την ευθύνη της εκένωσης. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων θα βάλει μια τάξη, θα υπάρχει συντονισμός και θα συντονίσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, έχει πλέον με την χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αυτή η Εθνική Υπηρεσία για τις Έκτακτες Ανάγκες είναι, νομίζω, κορυφαίας σημασίας θεσμική παρέμβαση. Είναι καλό το γεγονός ότι και η αντιπολίτευση χαιρέτησε με τον τρόπο της αυτή την πρωτοβουλία, διότι φεύγει εντελώς από το πολιτικό παιχνίδι το ζήτημα αυτό. Έτσι, είναι μια ανεξάρτητη και κάτι αυτό, άλλο. Όμως, κύριε Αχτιόγλου, γιατί το είδαμε τώρα, συγγνώμη Νίνα, δηλαδή είδαμε, δεν θέλω τώρα να πω σε ονόματα, δηλαδή υπήρχε μια προχειρότητα σε τομείς, δηλαδή ακόμη όλο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και παλιότερα, σε τομείς που έχουν να κάνουν ακόμη και με την ασφάλεια των πολιτών, υπήρχαν τοποθετήσεις ανθρώπων που είναι κοντά στο σύστημα, κοντά στον κομματικό σωλήνα. Δηλαδή δεν δινόταν, να το πω έτσι, η απαιτούμενη σημασία, προκειμένου να βρεθούν οι καλύτεροι, οι αξιόμαχοι, αυτοί που έχουν τις γνώσεις να αντιμετωπίσουν ζητήματα πολιτικής προστασίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που έχουν αλλάξει και ανάγκες. Προσώνει κομματική... Αυτό εγώ δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το απορρίψω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η νέα υπηρεσία, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, έχει το βασικό χαρακτηριστικό ότι πλέον είναι σαφές ποιος θα είναι υπεύθυνος για όλο το συντονισμό, ο διοικητής δηλαδή αυτής της ανεξάρτητης υπηρεσίας, με τα δύο συμβούλια που βρίσκονται στο πλάι του, το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Επιχειρησιακό Συμβούλιο, με αυτόν όμως επικεφαλής, και ότι αυτό θα έχει πια μια διακομματική, κατά το δυνατόν, συνένεση, προκειμένου να έχει και την ανεξαρτησία που πρέπει να ενδύεται μια τέτοια υπηρεσία. Ωραία. Κύριε Χτσιόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με